Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο μια συζήτηση πολιτικού περιεχομένου με φόντο τις εκλογές της 21 του Μάη. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, τον κύριο Γιώργο Βρανάκη, υποψήφιο βουλευτή στο Ρέθυμνο με την Πλεύση Ελευθερίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Βρανάκη. Καλησπέρα από το όμορφο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και την κυρία Λία Μπαμπαλετάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Μιλάμδα. Την καλησπέρα μας. Σωστά. Γεια σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Κύριε Βρανάκη, να ξεκινήσω με εσάς και να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, να ξεκινήσουμε λίγο από το διακύβευμα των εκλογών. Τι διακυβεύεται κατά τη γνώμη σας και κατά τον προγραμματικό λόγο του κόμματός σας Πλεύση Ελευθερίας. Καταρχήν, εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική και συνεργάζομαι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, υπεύθυνος, έκανε κάποιες επιλογές που του στήχησαν τη θέση της σαν πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, αλλά τα πιστεύω της και ό,τι πίστευε το διατήρησε και οι απόψεις της και όλα αυτά που συνεπάγονται στο πολιτικό περιεχόμενο και στο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό φαίνεται και από αυτό το ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, που πραγματικά νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός επιφορτίστηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα τραγικό γεγονός. Η οικονομία μας γενικώς δεν είχε στα καλύτερά της. Έχει ξεπουληθεί η μισή Ελλάδα και το χρέος μας είναι 400 δισεκατομμύρια. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ότι και νομίζω ότι το είδαμε χθες και στο debate των πολιτικών αρχηγών, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Μάλιστα. Κύριε Μπαμπαλετάκη, να περάσω σε εσάς. Ίδιο ερώτημα. Το διακύβευμα. Κοιτάξτε, εμείς το ΚΚΕ Μιλάμδα πιστεύει ότι στις εκλογές η τροχιά και το τι θα έρθει μετά τις εκλογές είναι προδιαγεγραμμένο πριν από τις εκλογές. Γι' αυτό και είναι κεντρική μας τοποθέτηση ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο λαός θα βρεθεί με περισσότερα δεινά στην πλάτη του. Και αυτό το εξηγούμε ως εξής, ότι στην πραγματικότητα η τροχιά που κινείται η χώρα είναι προδιαγεγραμμένη από τους υπεριαλιστές, αυτούς που ελέγχουν δηλαδή την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική κατάσταση στη χώρα μας και την αστική τάξη δηλαδή. Βλέπουμε πραγματικά προεκλογικά να γίνεται συζήτηση για τα δευτερεύοντα, για αυτά που εμείς θεωρούμε πραγματικά πολύ μικρά. Όπως παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο κληρονόμος του Αντρέα. Ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λέξη αλλαγή. Ποιο άρθρο, τα άρθρα για το πότε πρέπει να μας παρακολουθούν και πότε δεν πρέπει να μας παρακολουθούν. Γίνονται όμως συζητήσεις και γύρω από θέματα οικονομίας. Έχουμε σχετικές τα μεγάλα θέματα, εξαγγελίες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Είναι αυτά τα οποία δεν τα συζητάμε γιατί όλα τα μεγάλα κόμματα συμφωνούν. Θα ρωτήσω πάλι όπως. Όπως παραδείγματος χάρη τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι ένας πόλεμος άδικος κατά τη γνώμη μας που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα με ένα γενικευμένο μακελιό. Δεν συζητιέται από κανένα κόμμα ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα ζητηθεί πιθανότατα από τους Αμερικάνους μια ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή μας σε αυτόν. Ζούμε σε μια χώρα που από το 1821 σκύβει το κεφάλι στις μεγάλες δυνάμεις, εμείς τις λέμε υπεριαλιστικές, και είναι πραγματικά, λες και ζούμε ακόμα στην αποικιοκρατία. Έχουμε έναν υπουργό αμήνης, ο οποίος δηλώνει, είναι τραγικό, δηλώνει ότι θα χύσουμε το αίμα μας για σας, στους Αμερικάνους. Έχουμε μία βουλευτή, όχι όποια και όποια, μία πρώην υπουργό εξωτερικό, η οποία έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Δηλαδή αυτά είναι τεράστιες δηλώσεις, είναι πραγματικά επικίνδυνες και σίγουρα δεν προδιαγράφουν μια σταθερότητα για τη χώρα μας την επόμενη μέρα των εκλογών. Ταυτόχρονα, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αυτό, αλλά βλέπουμε έναν Τσίπρα ο οποίος όταν είχε ακόμα όλους αυτούς που τώρα έχουν τα δικά τους κόμματα, δήλωνε για τον Τραμπ ότι είναι, πώς το έλεγε, διαβολικά καλός. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφωνία στα μεγάλα ζητήματα, αυτά που πραγματικά
μπορούν να ανατινάξουν τη ζωή μας στον αέρα. Κύριε Βρανάκη, να επικεντρωθούμε λίγο και στους βασικούς άξονες της πρότασής σας, στην πλεύση ελευθερίας. Περιστρέφεστε γύρω από ποιους τομείς? Λοιπόν, ένας και πολύ βασικός παράγοντας είναι η διαγραφή του χρέους, του επωνύδης του χρέους. Δηλαδή, μας έχουν φορτώσει ένα χρέος, έχει ξεπουληθεί όλη η χώρα μας και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεινοπαθούμε, γιατί εγώ κάνω ένα επάγγελμα που είναι στην εστίαση. Δεινοπαθούμε από 300 ευρώ που πλήρωνα πέρσι, ξαφνικά μου έρχονται λογαριασμοί 3 και 4 χιλιάδες ευρώ. Αγωνιούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο χωριό μου και στα χωριά τα γύρω, γιατί κατάγομαι από ένα όμορφο χωριό από τα ωραιότερα της Κρήτης, που είναι ένας βασικός άξονας, ο χρυσός δρόμος της Κρήτης, είναι η Αργυρούπολη, τα νερά, που είναι ένα υπέροχο μέρος, που είναι οι θησαυροί που μας έχουν αφήσει οι προγόνες μας εγκατελειμμένοι, όπως είναι οι Πέντε Παρθένες. Έχουμε έναν θησαυρό από τη λίμνη του Κουρνά, Αργυρούπολη, Επισκοπή, Αρκούδανα. Είναι μέρη που είναι απίστευτου κάλους και απίστευτης ομορφιάς και είναι εγκατελειμμένα. Μας έχουν εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για εμάς και για τα προβλήματά μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Η διαγραφή του χρέους είναι ένα που είναι από τους σημαντικότερους άξονες που έχει η ζωή Κωνσταντοπούλου ασχοληθεί και έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Βρήκαν ότι το χρέος είναι επωνίδιστο, δηλαδή δεν είναι το πραγματικό χρέος της Ελλάδας. Μας βάλανε στα μνημόνια όλα αυτά τα κόμματα που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό. Γιατί αν εξυπηρετούσαν τον ελληνικό λαό, θα είχαμε στην Κρήτη υπέροχους δρόμους, μια που είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είχαμε υπέροχους δρόμους. Εχθές πήγα από το χωριό μου, από την Επισκοπή, μέχρι το Σπήλι και οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι. Πρέπει όλοι οι κριτικοί να ενωθούμε, να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που τόσα χρόνια εξυπηρετήσανε τη χώρα μας, δυστυχώς δεν κάνανε κάτι καλό για εμάς. Μάλιστα. Είμαστε ένας δήμος που είμαστε 2.000 άνθρωποι και δεν έχουμε βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε μια από τις ωραιότερες παραλίες στην Κρήτη, που είναι 14 χιλιόμετρα, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, και δεν έχουμε βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή, δεν έχουν κάνει κάποια πράγματα ώστε η οικονομία μας να ανθίσει, μια που την ξεπουλήσανε λοιπόν, αυτή τη χώρα. Κύριε Παπαλετάκη, αναφερθήκατε πριν από λίγο στο πώς αντιλαμβανόμαστε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Φέρατε ως παράδειγμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να εστιάσουμε λίγο σε θέματα καθημερινότητας, σε θέματα οικονομίας, σε θέματα μισθών, διαχείρισης και το πώς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα στο κομμάτι της νέας γενιάς. Η νέα γενιά είναι μάλλον αυτή που δέχεται τη μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά της. Αυτό βλέπουμε εμείς και μέσα στην εκπαίδευση, είτε είναι μαθητές είτε είναι φοιτητές. Βλέπουμε ότι με όχημα, έναν κυκαιώνα εξετάσεων, διαγραφές, την ελάχιστη βάση, εγώ προέρχομαι και από το χώρο της εκπαίδευσης, και βλέπουμε πραγματικά ότι προετοιμάζουν μία, θέλουν την νεολαία σκημένη, την θέλουν χωρίς δικαιώματα, ανεργή, και να νιώθει ότι είναι υπεύθυνη για την ανεργία της. Αυτό έχει να κάνει με την κριτική που ασκείται στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Ναι. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Είναι ότι θέλουμε δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, δωρεάν σπουδές. Θέλουμε να καταργηθούν όλα τα τελευταία μέτρα που βάζουν ιδιωτικονομικά κριτήρια στην εκπαίδευση, δηλαδή τι εννοώ, είτε αυτό σημαίνει να πληρώνεις το σύγγραμμά σου, είτε δίδακτρα κάτω από την πίσω πόρτα κτλ. Για να μπορούν να έχουν όλη την ευκαιρία να σπουδάσουν και να μορφωθούν. Φυσικά, όσον αφορά την υγεία, που είναι ακόμα ένα θέμα το οποίο έχει κάψει, μας καίει, και το βλέπουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια και ιδίως μετά την πανδημία έχει, η κατάσταση είναι τραγική στα νοσοκομεία, το γνωρίζουμε όλοι. Εμείς ζητάμε πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και ζητάμε φυσικά πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, που να υπαρκεί, που να μπορούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να ζουν ανθρώπινα, αλλά και ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ζητάμε να ξαναανοίξουν τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει και στους χώρους που βρισκόμαστε στα νοσοκομεία, αυτά είναι τα αιτήματά μας. Όσον αφορά τους μισθούς, φυσικά και ζητάμε αυξήσεις. Ο καθένας το ξέρει ότι οι μισθοί δεν επαρκούν για τα βασικά. Ζητάμε να πάρθουν πίσω οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την κρίση. Και το βασικότερο όσον αφορά
διεθνή που λέτε. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών. Δεν θέλουμε να γίνει πόλεμος, δεν θέλουμε να εμπλακεί η χώρα μας στον άδικο πόλεμο στην Ουκρανία. Και στις προκλήσεις της γειτονικής Τουρκίας πώς πρέπει να απαντήσουμε? Εμείς πιστεύουμε ότι ο λαός της Τουρκίας δεν είναι το ίδιο με την κυβέρνηση της Τουρκίας. Ακριβώς το ίδιο πιστεύουμε και για το λαό της Ελλάδας. Ότι δεν ταυτίζεται με όλα αυτά τα ακραία εθνικιστικά που λένε οι κυβερνήσεις μας. Και τις προκλήσεις της δικιάς μας κυβέρνησης. Γνωρίζετε ότι είμαστε μία από τις περισσότερο εξοπλισμένες χώρες στον πλανήτη. Αυτό για έναν γείτονα δεν είναι ιδιαίτερα φιλιρινικό. Για σκεφτείτε να ήσασταν εσείς δίπλα σε μια χώρα η οποία είναι τόσο υπερεξοπλισμένη. Δεν είναι κάτι φιλιρινικό. Και είναι φιλερνικές οι κινήσεις, οι πρωτοβουλίες και οι αναφορές του Τούρκου Προέδρου με απειλές, αφήσει απειλές τα τελευταία 20 χρόνια προς την Ελλάδα. Δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερασπιστούμε την εξουσία ούτε στην Τουρκία ούτε και στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που λέμε ότι εάν αποφασίσουν οι Αμερικάνοι, ας μην γελιόμαστε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτοί ελέγχουν τα πράγματα τα στρατιωτικά και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή περνάμε μια πιο ήπια φάση, επειδή οι Αμερικάνοι έχουν business στην Ουκρανία. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να ξεφύγουν τα πράγματα εδώ. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι σε ένα διάστημα αργότερα ή όποτε το θελήσουν μπορεί να προκαλέσουν μια κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου. Εμείς εκεί απαντάμε ότι θέλουμε ειρήνη, καμία αλλαγή συνόρων. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά με όλους τους γειτονικούς λαούς. Μάλιστα. Κύριε Βρανάκη, στο κομμάτι των συνεργασιών, επειδή πολλά ακούγονται, είστε ανοιχτοί? Υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κάποιο κόμμα για την πλεύση ελευθερίας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, με τα κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα και βλέπουμε τα αποτελέσματα και στην εξωτερική πολιτική και στην εσωτερική πολιτική, βλέπουμε τα νοσοκομεία κατεστραμμένα, βλέπουμε τα πάντα διαλυμένα, και ξέρετε, όταν βλέπεις στην καθημερινότητά σου ανθρώπους της διπλανής πόρτας, που πραγματικά είμαι περήφανος, γιατί στα χωριά μας εκεί πέρα στην περιοχή μας είναι ανθρώποι που δουλεύουν, που είναι εργατικοί, που είναι τίμοι, που βγάζουν και δουλεύουν 14 και 15 ώρες την ημέρα όπως και εγώ, και βλέπουμε στις μέρες μας ότι δυσκολευόμαστε στο οτιδήποτε. Και ζούμε σε μια χώρα που είναι σαν αυτό που λέγανε ο ποιητής μας, ότι ζω στη χώρα μου και είμαι ξένος στη χώρα μου. Οπότε πού καταλήγουμε? Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με κάποιον? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει από τα κόμματα που εξουσίαζε να υπάρχει κάποια συνεργασία. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ θα περίμενα από όλα τα πολιτικά κόμματα πραγματικά να βρουν τους υγιείς ανθρώπους που έχουν μέσα στον πυρήνα τους. Και αν θέλουν πραγματικά τη χώρα τους, αυτή τη χώρα που με την τέτοια λαμπρή ιστορία, που πραγματικά το νιώθω κάθε μέρα στην καθημερινότητά μου με την αγάπη των ανθρώπων που έρχονται από όλο τον κόσμο και ξέρουν και την ιστορία της, ξέρουν και τι πολιτισμό υπήρξε και πως έδωσε τα φώτα σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη, και νομίζω ότι είναι καιρός όλοι οι άνθρωποι που πραγματικά και είναι υγιείς, που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, πραγματικά να συνεργαστούν. Εγώ αυτό θα ήθελα πραγματικά, και γι' αυτό συνεργάστηκα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας υγιής άνθρωπος που μπορεί να βρει διεξόδους, αλλά νομίζω ότι και τα κόμματα θα πρέπει να κάνουν πίσω, να βγούμε από αυτά τα μνημόνια τα καταστροφικά που έχουν διαλύσει τις επιχειρήσεις μας, τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας. Χθες είδα μια γιαγιά στο χωριό και μου λέει: παιδί μου, ήρθε 400 ευρώ το ρεύμα και παίρνω 365 ευρώ σύνταξη. Τι θα πούμε σε αυτή τη γιαγιά που έχει δουλέψει και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτές τις γιαγιάδες που έχουν αγωνιστεί για μας και για το μέλλον? Κυρία Παπαλετάκη, το ίδιο ερώτημα. Συνεργασία με κάποιο κόμμα βρίσκεστε κοντά? Ναι, βεβαίως. Εμείς κάθε μέρα, στο κίνημα βέβαια και στο δρόμο, συνεργαζόμαστε με πολλές οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς για την συγκρότηση κινήματος βέβαια, για να βοηθήσουμε σε χώρους εργασίας και για να αντισταθούν οι άνθρωποι απέναντι στην άδικη επίθεση. Πέρα από αυτή τη συνεργασία, λέω, στο πρακτικό σκέλος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό για μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η διέξοδος βρίσκεται εκεί, στους κοινωνικούς αγώνες. Δεν έχουμε και δεν σπέρνουμε κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την εικόνα της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε μια άδεια βουλή να απελπίζεται μπροστά σε έναν, πώς να το χαρακτηρίσω, θλιβερό πρόεδρο της Βουλής που να λέει άρθρο τάδε υπερψηφίζεται, άρθρο τάδε
άδεια η Βουλή. Αυτή την εικόνα τη θυμόμαστε όλοι. Ελπίζω να έχουμε μάθει από αυτό και να σταματήσουμε να σπέρνουμε κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι η τροχιά της χώρας είναι προδιαγεγραμμένη από τους ιμπεριαλιστές και την άρχουσα τάξη της χώρας μας. Και αυτό που μπορεί να βάλει φραγμό και βέτο είναι οι κοινωνικοί αγώνες, είναι ο κόσμος στον δρόμο, εάν καταφέρει να οργανωθεί, να παλέψει, να αντισταθεί σε όλα αυτά που περνάνε. Οπότε εκεί συνεργαζόμαστε κάθε μέρα, είτε είναι στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο κόσμος, το ΚΚΕ Λάμδα το γνωρίζει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενώ υπάρχουμε 40 χρόνια, δεν το γνωρίζει από την τηλεόραση. Το γνωρίζει όμως επειδή υπάρχει και δρά μέσα στο χώρο εργασίας του, στη γειτονιά του, εκεί που, στο δρόμο όταν κατεβαίνει. Μάλιστα. Από εκεί μας γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Κυρία Παπαλετάκη, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές μας, γιατί κάποιος να στηρίξει το κόμμα σας, τις ιδέες σας, τις πρωτοβουλίες σας, την ατζέντα σας? Πιστεύουμε ότι η ψήφος στο ΚΚΕ Λάμδα είναι μια ψήφος που υποστηρίζει μια οργάνωση η οποία συμμετέχει με ψυχήτη και σώματι στο κίνημα. Έχει μόνιμη έγνοια αυτό, πώς θα εκφραστεί η οργή του κόσμου, πώς θα μπορέσει να εκφραστεί με ένα αποτέλεσμα, με νικηφόρους αγώνες. Είναι μια ψήφος που στηρίζει μια τέτοια άποψη, είναι μια ψήφος υπέρ της ειρήνης. Και είναι μια ψήφο σε μια οργάνωση, να το πούμε και αυτό, που είναι από τις ελάχιστες οργανώσεις, και αυτό το έχουμε αποδείξει 4 δεκαετίες τώρα, που είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν έχουμε δεχτεί ποτέ, και όταν δίνονταν παλιότερα, τώρα δεν μας δίνουν ούτως ή άλλως, αλλά και ούτε όταν μας δίνανε, ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση, δεν έχουμε πάρει ποτέ δημόσιο χρήμα. Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και στηρίζουμε με τις δικές μας δυνάμεις το. Έχουμε και ένα λεπτό για τον κύριο Βρανάκη. Κύριε Βρανάκη, για ποιο λόγο να σας στηρίξει ο κόσμος? Πραγματικά και εγώ μπήκα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πραγματικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας άνθρωπος που είναι δυναμικός, είναι ένας άνθρωπος που έχει όλες τις αποφάσεις και που έχει πάρει είναι σταθερές. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι μια γυναίκα που αντιστάθηκε στα μνημόνια, αντιστάθηκε στο ξεπούλημα της χώρας, αντιστάθηκε σε πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω στον κριτικό λαό και στους ανθρώπους τους βιοπαλαιστές που δουλεύουν κάθε μέρα στην εργασία. Μάλιστα. Να ψηφίσουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι η μοναδική γυναίκα που είναι υποψήφια αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές. Έχει υγιείς ανθρώπους στις βάσεις της, τους γνωρίζω έναν προσωπικά και ελπίζω, επειδή εχθές είδε όλος ο ελληνικός λαός ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι η πολιτική αρχηγή πραγματικά δεν είναι άξιοι αυτού της χώρας, να ψηφίσουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και. Βρανάκη, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαλετάκη, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.